Σήμερα βέβαια δεν ήταν μόνο το να τα κερδίσουμε, έπρεπε να έρθει και άλλο αποτέλεσμα. Δυστυχώς ούτε το ένα έγινε ούτε το άλλο. Και αυτή τη στιγμή, βάσει της προκίνησης που είχε γίνει πέρυσι, η ομάδα υπερβάζεται. Κάτι όμως πιστεύω ότι δεν είναι οριστικό, διότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και στα επόμενα θέματα, τα οποία θα είναι εξωγηπηδικά πια, τα οποία θα τα δείτε τις επόμενες μέρες. Δηλαδή τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, τι βήματα είναι αυτά που θα κάνετε? Υπάρχουν νομικά κάποια θέματα τα οποία μπορούμε να κυνηγήσουμε και να θεωρήσουμε ότι αυτό που έγινε πέρυσι να μην είναι νόμιμο, και ακόμη δεν έχει γίνει και δεν έχει πάει στην Βουλή για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που θα έδινε αυτές τις ομάδες που πέφτουν. Προφανώς υπάρχουν κάποιες μικρές ελπίδες, τις οποίες ο Παζιάνος θα εξαντλήσει όσο δυνατόν καλύτερα. Τι ήταν αυτό που φέτος δεν είχε ο Παζιάνος στην αγωνιστικότητα για να μπορέσει να σωθεί από μόνος του? Κοιτάξτε, δείτε, πάρα πολλοί κόσμος λέει ότι φέτος δεν είχαμε ρόστερ. Αντιθέτως, πιστεύω ότι η ομάδα είχε περισσότερο βάθος την φετινή χρονιά από οποιαδήποτε άλλη χρονιά τα τελευταία 7 χρόνια. Δυστυχώς όμως ένα πολύ κακό ξεκίνημα με πολλά παιχνίδια εκτός έδρας και κυρίως οι μόνιμοι τραυματισμοί που κάθε εβδομάδα είχαμε 6 ως 8 παίκτες εκτός ομάδας που δεν μπορούσε ποτέ η ομάδα να παίξει 2 στις συνεχόμενες εβδομάδες με την ίδια ενδεκάδα. Όλα αυτά έφεραν από νωρίς την ομάδα να είναι χαμηλά στην βαθμολογία και ενδιάμεσα υπήρχαν και πάρα πολλά παιχνίδια. Είναι τα είδα από το τελευταίο βίντεο που βγάλαμε, όπου η ομάδα τους 2-3 βαθμούς που χρειαζόταν θα μπορούσε κάτι να τις είχε πάρει, αλλά οι διαιτητές, κυρίως οι υπόπτες, κάναν πάρα πολλά λάθη. Δεν θέλω να θεωρήσω ότι είναι σκόπιμα, αλλά επειδή είναι πάρα πολλά, νομίζω ότι κάποια από αυτά δεν θα έπρεπε να είχαν στηριχθεί. Το γεγονός ότι ο ΠΑΣ πλέον βρίσκεται στην Football Link, σας κάνει να αναθεωρήσετε κάποιο στόχο ό,τι αφορά την ηγεσία της ομάδας? Ποτέ δεν έχω πει κάτι τέτοιο και πάντα κάθε χρόνο έχω πει, επειδή πάντα ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος, εγώ είμαι πάντα διαθέσιμο για οποιοδήποτε θέλει να έρθει μπροστά και να πάρει την ομάδα. Αν όμως αυτό δεν συμβεί, δεν σημαίνει ότι η ομάδα δεν έχει πλάνο για την επόμενη χρονιά, ακόμη και αν στη χειρότερη περίπτωση υποβαστεί στη Super League 2. Αν υποβιβαστεί, πρόεδρε, το όραμα της επόμενης μέρας ποιο είναι? Δηλαδή ο ΠΑΣ του χρόνου τέτοιο καιρό θα πανηγυρίζει ξανά την επάνωδο? Νομίζω αυτό το ζήσαμε και την πρώτη χρονιά που ήμουν στο Παζιάνο το 2008. Η ομάδα ανέβηκε, έπεσε και ξανανέβηκε και από τότε σε 7-8 χρόνια που ήμουν στο Παζιάνο. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και αυτή τη φορά. Έχετε σκεφτεί αν θα κρατήσετε κάποιους παίκτες από το ρόστερ ή θα ξεκινήσετε από το μηδέν? Περισσότεροι παίκτες που έχουν συμβόλαιο θα μείνουν στην ομάδα, εφόσον θεωρήσουμε ότι είναι ικανοί να μας βοηθήσουν για να επαναφέρουμε την ομάδα στο Super League. Κύριε Πρόεδρε, θέμα προπονητή, τι θα τα έλεγε? Αυτά τα παιδιά θα ξέρουμε βέβαια, αλλά νομίζω ότι το κύκλος του κύριο Πετράκη έκλεισε, άδοξα θα έλεγα. Ήρθε, βοήθησε αυτήν την ομάδα, πήγαμε πολύ ψηλά. Είναι άδικο για αυτόν να φεύγει χαμένος, αλλά δυστυχώς αυτή είναι το ποδόσφαιρο. Επομένως νομίζω ότι ο κύκλος του κ. Πετράκη. Ο κ. Πετράκης στις δηλώσεις του προηγουμένως είπε ότι έθεσε την παραίτησή του μέσα στη διάρκεια της χρονιάς σε εσάς και δεν την κάνατε δεκτή. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό έχει γίνει, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτά τα χρόνια μία φορά είχα ξαναδιώξει τον προπονητή. Θεωρούσα ότι κάτι θα γινόταν, θα γινούσε από τα παιχνίδια και δεν ήταν το πρόβλημα μόνο ο προπονητής. Σας είπα ότι οι παράγοντες ήταν οι τραυματισμοί, δύσκολα παιχνίδια και διαιτησίες. Επομένως, εκείνο τον καιρό όταν μου είπε να φύγει την ομάδα, δεν το έπραξα, διότι θεώρησα ότι δεν ήταν σωστό μετά από τόσα χρόνια να το δεχτώ έτσι. Εσείς θεωρείτε ότι έχετε κάποια ευθύνη σαν πρόεδρος για τον φετινό επιβιβασμό?
του ποδόσφαιρου δεν παίζουν. Ευθύνη πάντα εμεί την παίρνουμε. Και πάλι παίρνει πάντα. Είναι αλήθεια αυτό που λέμε. Και τι θα γίνει δηλαδή αν αύριο κερδίσουμε με άλλο τρόπο και η επόμενη ομάδα αυτή δεν θα πει μετά. Επομένως το ποδόσφαιρο δυστυχώς στις νίκες είμαστε καλοί και στις ήττες είμαστε κακοί. Πρόεδρε, μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό, τι κινήσεις θα κάνει η ΠΑΕΠΑΣ για να πετύχει τη μία αναδιάρθρωση προφανώς, έτσι. Καταρχάς, αυτό που έγινε πέρυσι από το ΚΑΠ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου δεν είναι αποδεκτό. Γιατί οποιαδήποτε αλλαγή γίνει μέσα στην αγωνιστική περίοδο που ξεκινάει από 1η Αυγούστου και τελειώνει 30 Ιουνίου, το ΚΑΠ σε 4 παραγράφους λέει ότι αυτό ισχύει από την επόμενη χρονιά για την αυξομοίωση των ομάδων. Αν οι ομάδες γίνουν 14, 12, 18 ή 12. Δεν μπορεί να ισχύσει από την επόμενη χρονιά. Κύριε Πρόεδρε, την Τρίτη ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα έρθει στα Γιάννενα. Έχετε σχεδιάσει κάποια συνάντηση μαζί του? Προσπαθούμε και νομίζω ότι θα γίνει μια συνάντηση. Θα τους δώσουμε τους λόγους ότι αυτή η αναδιάθρωση που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει μόνο τα Γιάννενα, αλλά υπάρχουν και άλλες 18 πόλεις, ειδικά της Γάννα Εθνικής, σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδας. Και αυτές ανεβήκαν κατηγορία να μην αφήνουν την ίδια κατηγορία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.